Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καινούριο σταθμός, καινούριες εκπομπές. Απόψε, λοιπόν, κάνουμε μια αρχή σε θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος, αν θέλετε, κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος, αλλά και πολιτισμού. Γιατί ο πολιτισμός πρέπει να κυριαρχήσει ακόμα και στην πολιτική. Για πρώτο καλεσμένο στην εκπομπή αυτή, που λέγεται «Επικοινωνία», «Επί» με τρεις τελείες και «Επικοινωνία», Κάλεσα έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια, συμπαθώ απεριόριστα και σαν άτομο και σαν προσωπικότητα, αλλά και σαν άνθρωπο της γνώσης. Δηλαδή πα, έχω πολλές φορές έρθει σε δύσκολη θέση, αλλά μετά λύνω την, την, την τροπή μου και τον πέρα το και ρωτάω. Αυτό, πες με τι συμβαίνει. το κάνω πολλές φορές και πάντα έχει να μου δώσει μια απάντηση η οποία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει άλλη απάντηση στην ερώτησή μου. Κυρίες και κύριοι, έχει πάρα πολλούς τίτλους να αναφέρω. Να αναφέρω. Ήταν αυτό, ήταν εκείνος, έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Έκανε. Δεν θα μπορούσα να πω συγκεκριμένα να του βάλει με τα από κάτω. Να πω ότι αυτή τη στιγμή διεκδικεί μια θέση στην περιφέρεια που θα είναι το τελευταίο. Α το πω, αλλά δεν μειώνει με τίποτα όσα προηγήθηκαν. Κυρίες και κύριοι, ο Ζαχαρίας Οδοξαστάκης που είναι στο ψηφοδέλτιο του Σταύρου του Αρναουτάκη και κατεβαίνει για περιφερειακό σύμβουλο στι 26 του Μαΐου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Είμαι συγκινημένο και χαρούμενο γιατί έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε στον αέρα. Θεωρώ ότι η αγάπη σου υπερέβαλε λίγο σε σχέση με τους χαρακτηρισμούς στο πρόσωπό μου, αλλά είμαι διπλά χαρούμενος γιατί βλέπω ένα νέο μέσο, Βλέπω η πολυφωνία και η πολυεπίπεδη ενημέρωση που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και συστατικό της δημοκρατίας να γίνεται πράξη στο Ηράκλειο. Εύχομαι το κανάλι Νότος TV να έχει πραγματικά μια καλή πορεία και είμαι σίγουρος γι' αυτό γιατί και οι συντελεστέ και το μεράκι και η αγάπη όλων σας είναι δεδομένο και πιστεύω έχει να προσφέρει στην τοπική κοινωνία, στη δημοκρατία και στην ανταλλαγή απόψεων και τη συμμετοχή των πολιτών. Ένα πράγμα που κουβεντιάσαμε στην αρχή πριν να αρχίσουμε, είναι ότι σε αυτό το κανάλι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, ούτε σκοπιμότητες. Πιστεύω Πολύ να το, το καταφέρουμε, γιατί πολλές φορές δημιουργούνται τέτοια πράγματα ναι, μα δεν στα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Η άπλετη ενημέρωση, οι ανοιχτέ διαδικασίες είναι αυτές που θα σας καταξιώσουν ναι. και θα δώσουν στην τοπική κοινωνία κάτι το ενδιαφέρον. Κοίταξε, Ζαχαρία, ε, 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 είμαστε ακόμα στο Μάρτι. Μέχρι να φτάσουν οι ομάδε που θα αρχίσει το μεγάλο πρόβλημα, μετά να θέλουν να, να προβάλλονται όλοι στην υπόθεση, μπορούμε τουλάχιστον με άνεση να μπορούμε να κουβεντιάζουμε απλά Σωστά. σωστά. και όμορφα. Γιατί τότε, δε... τότε θα... θα κυριαρχήσουν οι κραυγέ και οι αντιπαραθέσει. Γι' αυτό λοιπόν σε φώναξα σήμερα εδώ. Πρώτα πρώτα να, να σε δούμε, και έχουμε καιρό να τα πούμε. Δεύτερον, να μα λύσει μερικέ απορίε. Και τρίτον, να μα πει και τι εμπειρίε σου αυτή τη στιγμή Βεβαίως. που κατεβαίνει σε ένα χώρο στην περιφέρεια πια. Γιατί σε είχαμε συνηθίσει. Στου Δήμου Χερσονήσου, εκεί σε αυτή την περιοχή, να κυριαρχεί πολλέ φορέ ε, στα, στα πράγματα και θέλω να μα πει πώ είναι και, και οι κέντρου εμπειρίε και πώ πιέσαι και στην περιφέρεια. Θεωρώ ότι τα τελευταία 33 χρόνια που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση στα κοινά και κατά κύριο λόγο με τον πρώτο βαθμό, έχω αντλήσει μια τεράστια εμπειρία. Έχω νιώσει μοναδικές στιγμές και πραγματικά νιώθω ευτυχισμένος άνθρωπο γιατί πάντα δίπλα στην κοινωνία δίπλα στους πολίτες, μαζί, κάναμε μεγάλους αγώνες, κερδίσαμε πολλά πράγματα και κυρίως καταφέραμε να βελτιώσουμε το επίπεδο διαβίωσης και πολιτισμού της κοινωνίας που εκπροσωπούσαμε, που τόσο πολύ μας αγάπησε. Θέλω να σου πω ότι την περίοδο αυτή βιώνω μία μοναδική εμπειρία. Μετά από ξεκούραση τριών-τεσσάρων χρόνων, απεφάσισα να εμπλακώ ξανά. Είμαστε νέοι άνθρωποι ακόμα και νομίζω ότι έχουμε να προσφέρουμε γιατί τούτη τη φορά είναι η μοναδική φορά που δεν είμαι επικεφαλή σε συνδυασμό ή σε ψηφοδέλτιο. Άρα λοιπόν η αναγκαιότητα τη καταγραφή ψήφων ή τη συγκέντρωση ψήφων είναι μια σκοπιμότητα. Και δεν σου κρύβω ότι στην αρχή ένιωθα λίγο άβολα, λίγο δύσκολα, αλλά από την πρώτη στιγμή η αγάπη του κόσμου, η αναγνώριση τη πορεία μου μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η αναγνωρισιμότητα με βοήθησαν να έχω μια ειλικρινή επικοινωνία με του πολίτε που συναντώ. Κάθε μέρα και πραγματικά ήδη αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχω καταγράψει πολύ σημαντικά προβλήματα, ερωτήματα, αγωνίες, προτάσεις και πολύ σωστά πράγματα από τους απλούς πολίτες. Σε επίπεδο νομού πια νομού. και όχι ενός... Ακριβώς. Ενός... Είναι πολύ μεγαλύτερο το μέγεθος. Ο νομός Ιερακλείου είναι ένας μεγάλος νομός. 404 χωριά πρέπει να περιέλθουμε, να συναντήσουμε ανθρώπους, να συζητήσουμε, να καταγράψουμε προβλήματα, να τα ομογενοποιήσουμε, να τα κατηγοριοποιήσουμε και βεβαίως σε καθημερινή επικοινωνία που έχουμε με τον κύριο Περιβεριάρχη, τον επικεφαλής του συνδυασμού, ανταλλάσσουμε πληροφορία, συζητούμε αυτά τα προβλήματα για να επιστρέφουμε απαντήσεις Όλο αυτό το διάστημα. Ο Σταύρο Αρναουτάκη, βέβαια, έχει την ηθική όλη τη Κρήτη. Εσύ θα έχεις με οποιαδήποτε θέση Εμείς, όταν εκλεγείς θα έχεις τη συγκεκριμένη του θέση. του Περιβεριακού Συμβουλίου εφόσον ναι, καταφέρω, αλλά θα είσαι, καταφέρω Ουσιαστικά θα εκπροσωπείς το νομό Ηρακλείου κυρίω. Όποια θέση και αν έχεις στη συνέχεια. Η Κρήτη είναι ένα ενιαίο ανθρωπογεωγραφικό σύνολο. Έτσι προσεγγίζεται ορθολογικά και θεωρώ ότι έχει τεράστιες δυνατότητες. Κάθε νομός βεβαίως έχει τις δετερότητες του που δεν τις εγκαταλείπει αλλά ως ενιαίο σύνολο, με σωστό προγραμματισμό, με το δυναμισμό και τους ανθρώπους και το άει που έχει η Κρήτη, μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη και της χώρας, αλλά και το νησί να αναδυθεί από μόνο του. Ε, ξεκίνησες να κάνεις περιοδίως για να γνωρίσεις και καινούργια χωριά και τον κύριο τόπου. Έχεις ιεραρχήσει τα προβλήματα του νομού Ηρακλείου στο μυαλό σου. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία λόγω και της κρίσης έχουν διονγκωθεί, έχουν αυξηθεί και αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν το επίπεδο διαβίωσης, αφορούν την κοινωνική πρόνοια και προστασία, παρά το ότι καταβάλλεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια και από την πολιτεία στον τομέα αυτό και η περιφέρεια βέβαια είναι παρούσα και κυρίως σε θέματα που βελτιώνουν την πρόσβαση, την προσέγγιση και την διασύνδεση μεταξύ των οικισμών και του κέντρου του Ηρακλείου, πάντα γίνονται προσπάθειες σε συνεργασία και με τους Δήμους. Αυτό που εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό είναι επιτέλους να φύγουμε από αυτή τη στασιμότητα η οποία βεβαίως είναι καταγεγραμμένη και υπαρχτή λόγω της αντικειμενικής οικονομικής δυσπραγίας και διεθνούς δυσκολίας αλλά επειδή υπάρχει όραμα, υπάρχει και πρόγραμμα και το οποίο στη συνέχεια νομίζω θα ξεδιπλώσουμε προς τους πολίτες η Κρήτη έχει πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι ένας τόπος αυτάρκης, έχει ένα δυναμισμό έχει μια ιδιαιτερότητα και μια αυτοτέλεια και βέβαια μέσα από το εθνικό ελληνικό χώρο και την ελληνική επικράτεια μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο της χώρας και να αναδείξει πολύ σημαντικές προοπτικές. Ο τουρισμός και η γεωργία είναι πολύ σημαντικοί τομεί του οποίου το νησί καταγράφει πολύ σημαντικά ποσοστά και δραστηριότητα και νομίζω ότι αν λύσει και πολύ σημαντικά αναπτυξιακά προβλήματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί και τα οποία είναι γνωστά, για να μην αναφέρομαι τώρα, για ναι. το βόρειο δικό άξονα, για τη διασύνδεση του νησιού και την επάρκεια σε ενέργεια και πολλά άλλα ζητήματα. Είναι ένα τόπο ο οποίο επειδή έχει και προνομιακά διάφορα στοιχεία και έχει και ανθρώπου πολύ φωτισμένου και πολύ διορατικού, μπορεί να έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ζαχαρία, είναι μόνο θέμα χρημάτων η επιτυχία όσων είπε, ή είναι και θέμα ανθρώπων και προγραμμάτων. Η πόρη είναι υπαρκτή. υπαρκτοί. αυτο το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει σωστό, έγκαιρο, ακριβή προγραμματισμό, ενδεδειγμένο προγραμματισμό. Άνθρωποι οι οποίοι θα υλοποιήσουν και θα απορροφήσουν και θα τρέξουν όλε αυτέ τι δυνατότητε, γιατί όσοι πόροι και αν υπάρχουν, ανθρώπινοι και λοιποί, οικονομικοί και λοιπά, αν δεν υπάρχουν τα εργαλεία, αν δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί, οι θεσμοί, οι άνθρωποι που ενεργοποιούν και κινητοποιούν όλα αυτά τα στοιχεία, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Χρειάζεται όραμα και χρειάζεται και σωστό προγραμματισμό και βεβαίω πάντα ο επικεφαλή είναι αυτό που εμπνέει, ο ηγέτη και η συμμετοχή. Το κύριο στοιχείο το οποίο προσπαθεί πλέον ο νόμος ο καινούριο του Κλεισθένη να εισαγάγει και να κάνει πράξη είναι η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας, η συμμετοχή των πολιτών, η γνώση για τα ζητήματα από τους πολίτες, η άσκηση κριτικής και για να γίνουν πιο υπεύθυνοι και ηρετοί με τον έλεγχο, τον κοινωνικό, τον πολιτικό, τον καθημερινό και αν θέλετε είναι και ένα τεράστιο στίχημα και απλή αναλογική να γίνουμε πιο υπεύθυνοι, πιο συνεργάσιμοι, πιο διαλλακτικοί, πιο διορατικοί και να ομογενοποιήσουμε πολλέ τοπικέ τάσει. Αυτή είναι η, η μια όψη τη φιλοσοφία. Σωστό. Έτσι. Του, του νόμου αυτού. Η άλλη όψη της φιλοσοφίας του νόμου αυτού που λένε οι απέναντι είναι ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει παρά 10 μόνο δήμους στην Ελλάδα που κατεβαίνει μόνος του, προσπαθεί με την απλή αναλογική να εισχωρήσει παντού, έστω και με ένα ή δύο εκατό και ο νόμος ουσιαστικά είναι μια φωτογράφηση τη πραγματικότητα του ΣΥΡΤΑ και όχι των οραμάτων που μετέφερε εσύ. Να σα πω. Είναι γεγονό ότι η απλή αναλογική δεν μπορεί να διαφωνήσει κανεί. Είναι καταρχήν η πλήρη αντιστήχηση ψήφου και εδρών. Γίνεται πράξη και ουσιαστικοποιείται η δημοκρατική αρχή, η αρχή τη πλειοψηφία. Αλλά το λάθο το οποίο έκανε ο νομοθέτη με το Κλειστένη, λόγω σκοπιμότητα πιστεύω, επειδή συμβαίνει αυτό που λέτε, και ο χάρτη, ο αυτοδιοικητικό δεν καταγράφει κυβερνητικέ δυνάμει, έχει γραφεί στο σύνολό των νόμων από την οπτική πλευρά των μειοψηφιών. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο θα δημιουργήσει τα όποια ζητήματα κυβερνησία στην διάρκεια τη πορεία, θα είναι ότι δεν έγιναν τομέ στη δομή, την οργάνωση και την λειτουργία του συστήματο αυτοδιοίκηση, αλλά μόνο το εκλογικό σύστημα ήταν αυτό που ενδιέφερε, με αποτέλεσμα τα όργανα να μην έχουν αποσαφινισμένε αρμοδιότητε, να μην υπάρχει εργαλείο υποστηρικτικό, προσωπικό, το οποίο σε αριθμό και σε ειδικότητε να μπορεί να στηρίξει τι προσπάθειε και πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι το κατεξοχήν πολιτικό όργανο και όχι διαχειριστικό όργανο για απλέ καθημερινέ υποθέσει. Απλά θέματα τα οποία προτάθησαν από την ΚΕΔΚΕ, πρότεινε η αυτοδιοίκηση, αλλά υπήρχε άλλη σκοπιμότητα και δέστε τώρα ότι αυτέ τι μέρε συζητείται στη Βουλή ένα καινούριο νομοσχέδιο με διατάξει για την εκλογική διαδικασία των Δήμων και των Περιφερειών, για να διορθώσει έστω την τελευταία στιγμή τα όποια προβλήματα, τι όποιε αστοχίε, δυσκολίε και ακραίε εκδηλώσει αρνητικών Ενώ, καταστάσεων που θα προκύψουν. Ενώ θα έπρεπε αυτά να έχουν κουβεδιαστεί πριν και να, και τελικό... να, να έχει έχουν κουβεδιαστεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάθε αρχή είναι δύσκολη, η πράξη θα δείξει τα προβλήματα και νομίζω ότι καλή διάθεση και το τεράστιο ενδιαφέρον που φαίνεται να καταγράφεται και η ενεργοποίηση των κοινωνιών για συμμετοχή, που είναι ανθαρρυντικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι, πάρα πολλοί συνδυασμοί. Αυτό είναι θετικό και νομίζω ότι αυτό στο τέλο, αν τεθούν σωστά κριτήρια και αν υπάρχει και ένα αυτοέλεγχο και μια αυτοσυγκράτηση, θα οδηγήσει σε πολύ θετικά αποτελέσματα στι τοπικέ κοινωνίε. Μακάρι να συμβεί αυτό που λες τώρα. Γιατί υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι στο Δήμο Ηρακλείου θα κατέβουν 11 πιθανόν υποψήφοι. Ναι. Ότι μπορεί να μπουν 9 να έχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά θα αρχίσει μια τεράστια συναλλαγή. Δηλαδή, φαντάζομαι, φαντάζομαι ένα από του υποψηφίου να κάνει πρόταση σε μένα. Και εγώ να του πω ότι θα κατέβαλα να δώσω την αντιμαρχία πολιτισμού. Εντελώ το παράδειγμα. Ναι. Και μου λέει: Εντάξει, κατεβαίνει. Και... Ο ίδιο όμω δεν έχει την πλειοψηφία και θα αναγκαστεί να κουβεντιάσει με κάποιον άλλο. Και του λέει ο άλλο: Θα σου δώσω την ψήφα μου, αλλά θα πάρει στο υπου... το πολιτισμό. Εντάξει. Δεν θα ρίξει μέρα. Θα ρίξει εμένα. Δεν θα υπάρξει συναλλαγή. Δηλαδή αυτό. Εντάξει, σωστά το λε: να, να συμμετέχουν Εντάξει. πολλοί, αλλά όχι και 11 υποψήφοι στο Ηράκλειο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα καταλήξουμε τελικά σε τέτοιο νούμερο και θεωρώ ότι είναι δημοκρατικό και είναι και πάρα πολύ έτσι σωστό οι όποιε συγκρίσει να γίνουν πριν τι εκλογέ, να υπάρξουν συγχωνεύσει παρατάξεων, γιατί θέλω να πω ότι το άρθρο 79 του Κλειστέλη προβλέπει πολύ μεγάλη ρευστοποίηση των δημοτικών παρατάξεων. Δηλαδή, μπορεί να γεννηθεί παράταξη από το πρωί μέχρι το βράδυ, τη νύχτα, ανάλογα τη σκοπιμότητα. Αν κάποιο δεν γίνει αντιδήμαρχο, μπορεί να πάει σε άλλη παράταξη, να συνονοθούν παρατάξει. Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν ίσω κάποιε αρνητικέ καταστάσει στον νόμο, που με πρώτη ματιά μπορεί να τι ανοιχνεύσει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η υπευθυνότητα που διακατέχει το πολιτικό προσωπικό τη αυτοδιοίκηση, αλλά η κοινωνία που πλέον είναι πάρα πολύ ενήμερη, γιατί πρέπει να πούμε ότι το δημόσιο τοπικό συμφέρον. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να πριτανεύσει τι αποφάσει των συλλογικών οργάνων και των παρατάξεων. Αν ο λαό είναι ενημερωμένο, δεν μπορεί να υπάρχουν αντιδικίε και να υπάρχουν αντιπαλότητε για ζητήματα σοβαρά που αφορούν του πολίτε. Πρώτο στοιχείο και πρώτη επιδίωξη πρέπει να είναι το δημόσιο τοπικό σφαίρο. Και από εκεί πρέπει όλοι να διδαχτούμε. Εντάξει, δηλαδή, εντάξει θα, θα, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι οι ασχολούμενοι με τα δημοτικά. Θα είναι, θα είναι δύσκολη η τετραετία αυτή να, να τα μάθουν τα πράγματα αυτά. Δεν θα έπρεπε όμω και εμεί οι, οι πολίτε να έχουμε ενημερωθεί περισσότερο, να ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν, δεν έχουμε ενημερωθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό δεν. που θέτεται και θα έλεγα, επειδή στο παρελθόν υπήρξαν και άλλε τομέ και άλλε μεταρρυθμίσει, είναι η τρίτη. Δόξα τω Θεώ έχουμε ονόματα από αρχηγού τη Έλληνα: Καποδίστρια, Καλικράτη, ο κλεισμένο και... τώρα. Που δυστυχώς παρά το ότι περάσαμε από διάφορες μεταρρυθμιστικές περιόδους δεν φροντίσαμε να δημιουργήσουμε και να ασκήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα δημοσιότητας αφενός και αφετέρου ένα πρόγραμμα στήριξη με πόρους αυτών των νέων θεσμών. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα mm, το οποίο δυστυχώς δεν είχε ο καλλικράτης σε σχέση με τον Καποδίστρια και το οποίο οδήγησε σε προβλήματα πολύ σοβαρά. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε μια διαδικασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση που πλέον είναι το ζητούμενο, η Ευρώπη των Περιφερειών είναι πλέον τώρα. Σωστά. Και εποχή πρέπει να δούμε πολλά πράγματα και αλλήμον αν δεν συγκλίνουμε προ τα εκεί. Πλέον είναι η πολυεπίπεδη τοπική διακυβέρνηση και η σύγκριση με την Ευρώπη των Περιφερειών. Με τα κεκτημένα, όχι μόνο με τι αναγκαστικέ επιβολέ σε ζητήματα συγκλήσεων δικτών, αλλά και στο κοινωνικό κεκτημένο και στο Αναπτυξιακό επίπεδο και στου πόρου που πρέπει επιτέλου να έρθουν στη χώρα. Αφού λοιπόν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο να κουβεντιάζουμε για τον εκλογικό νόμο, μήπω θα έπρεπε ο νομοθέτη να έχει σκεφτεί και ένα πλαφόν 3-4-5% για τη συμμετοχή, για να μην υπάρξει αυτό. Δηλαδή, θα πάρει ένα 1%, -1 και θα μπει στη Βουλή με 500-600 ψήφου και θα είναι αυτό που, που θα μπορεί να, να κινήσει τα νήματα. Συμβαίνει το εξή, ε, δεν θα το έλεγα παράδεκτο, αλλά θα το έλεγα ακραίο στοιχείο. Υπάρχει περίπτωση συνδυασμό ο οποίο δεν θα πιάσει το εκλογικό μέτρο mm. να πάρει έδρα. Γιατί ο νόμο αυτό και η απλή αναλογική λέγεται απλή αναλογική των υπολείπων. Mm. Αν μετά την πρώτη κατανομή mm. υπάρχουν mm. υπόλοιπα και έδρε, μόνο με το υπόλοιπο κάποιο συνδυασμό μπορεί να πάρει έδρα. Δεν είναι προαπαιτούμενο ούτε ένα ποσοστό ούτε κάποιο κατόφλι. Και θα έλεγα στη δεύτερη κυριαρχία θα έπρεπε για να υπάρξει αυτή η ενίσχυση της κυβερνησιμότητας Τουλάχιστον στο συνδυασμό στο Δήμαρχο, μάλλον που κερδίζει τι εκλογέ, γιατί όπω ξέρουμε, ναι, είναι. πλέον οι έδρε κατανέμονται όλε την πρώτη Κυριακή, να δίδονται πόνου κάποιε έδρε για να μπορεί να κυβερνήσει. Συμφωνώ. Γιατί τώρα ο Δήμαρχο, ο οποίο δεν θα εκλεγεί στι μεγάλε πόλει από την πρώτη Κυριακή, που θα είναι και το σύνηθε, θα πρέπει να αντέξει, θα πρέπει να δρομολογήσει διαδικασίε συνένεση, σύγκληση, συνεργασία πλατφόρμα πολιτική για να μπορεί να διοικήσει. Διαφορετικά θα έχουμε μέσα στα δημοτικά συμβούλια καταστάσει οι οποίε δεν θα είναι επιθυμητέ και δεν θα βοηθούν στην αποτελεσματικότητα και επίλυση προβλημάτων. Επειδή είσαι πάντα προσεκτικό, δεν είπε τη λέξη συναλλαγή. Είπε πολλέ αποσύν, δεν είπε μόνο τη λέξη συναλλαγή. Είσαι προσεκτικό πάντα γιατί δεν θε. Δεν σου αρέσει να δεί αυτές τις λέξεις. Αυτό το οποίο μπορώ να πω και το οποίο φαίνεται ότι η ρευστότητα που ανέφερα προηγουμένως στις δημοτικές παρατάξεις ε, Κέντρα γνωστά, επιχειρηματικά και όχι μόνο, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να αναβοκατεβάζουν δημοτικέ αρχέ. Δηλαδή μπορούν να δημιουργούνται ευκαιριακέ ή εικονικέ πλειοψηφίε, ανάλογα το συμφέρον το οποίο κυριαρχεί εκείνη την περίοδο στην τοπική κοινωνία. Και αυτό είναι αρνητικό. Είναι πάρα πολύ αρνητικό. Είναι θετικό το ότι πλέον ο δήμαρχο θα μπορεί να ορίσει αντιδήμαρχο και από την άλλη παράταξη. Αλλά θα πρέπει να συμφωνήσει η παράταξή του. Παράταξη. Αν δεν Α, συμφωνήσει, θα ανεξαρτητοποιείται, και εντάσσεται στην πλειοψηφία και γίνεται αντιδήμαρχο. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να μην είναι η παράταξη αυτή που νομοποιεί, γιατί υπάρχει ένα βασικό στοιχείο και μια τεράστια θεωρία και επιχειρηματολογία στο συνταγματικό δίκαιο. Για πρόσωπα και όργανα μονοπρόσωπα πρέπει να υπάρχει ισχυρή νομοποίηση. Άρα θα έπρεπε να νομοποιείται αυτή η επιλογή από το Δημοτικό Συμβούλιο στο σύνολό του, όχι από την παράταξη. Και αυτό θα δημιουργήσει ζητήματα mm. και συναλλαγέ. Και υπάρχουν επίση και κάποιε ακραίε καταστάσει που δυστυχώ δεν τι διόρθωσε το νομοσχέδιο που είναι στη Βουλή: που υπάρχει και ακραία περίπτωση ένα συνδυασμό να πάρει πάνω από το 50% και να μην εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών. Δηλαδή ah, να εκλεγεί δήμαρχο ε, από την ε, πρώτη κυβέρνηση ναι, ναι. και να μην έχει τι έδρε. Είναι ακραίο περιστατικό, είναι ακραίο, ακραίο παράδειγμα, να μπορεί να συμβεί. Έχει γίνει στην πράξη με στοιχεία. Όπω και στι κοινότητε. Ευτυχώ βελτιώθηκαν οι κοινότητε. Ναι. Οι κοινότητε που υπάρχει μια επιχειρηματολογία, αν είναι τρίτο βαθμό, γιατί κατά το Σύνταγμα δύο βαθμοί επιτρέπονται στη χώρα μα: οι περιφέρειες και οι Δήμοι, δεν θεωρώ ότι οι κοινότητε είναι τρίτο βαθμό. Είναι μια εσωτερική δομή αποκέντρωση, επειδή με τον καλλικράτη οι Δήμοι γίνανε πάρα πολύ μεγάλα ανθρωπογεωγραφικά σύνολα και η εξουσία απομακρύνθηκε από τον πολίτη δημιουργεί αυτές τις τοπικές οντότητες, θεσμούς οντότητες για να μπορέσουν να δουν προβλήματα καθημερινότητας με χωριστό προϋπολογισμό, με απευθείας πόρους από την κεντρική διοίκηση, από τους κεντρικούς αυτοδιοτικούς πόρους για να μπορέσει να τονώσει το αίσθημα της παρουσίας της Δημοτικής Αρχής σε κάθε κύτταρο τοπικό τη τοπική κοινωνία. Θα κάνω ένα σχόλιο, προσωπικό σχόλιο. Ευτυχώ που δεν κατεβαίνει για δήμαρχο αυτή την εποχή. Εντάξει. Με, τόσα αν και αν και αν και θεωρώ, αν. Θεωρώ... Δεν, δεν, ξέρω αν θα μπορούσε να κάνει το έργο που επιτέλεσε στην Ερσόιζο. Είναι, Είναι πολι... οι εποχέ που η αυτοδιοίκηση πραγματικά είχε οντότητα και είχε και ένα στάτου έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Αλλά και η πολιτική ίδια δυστυχώ έχει εκφυλιστεί. Θέλω να πιστεύω όμω ότι το ανθρώπινο δυναμικό, η οργάνωση, οι δομέ που υπάρχουν σήμερα δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Υπάρχουν και πόροι και θεωρώ ότι η αγάπη, το μεράκι, το ενδιαφέρον, αλλά και η σωστή οργάνωση μια ομάδα παρά τι δυσκολίε, γιατί αυτή είναι η μαγεία τη αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση μπορεί να υπερβεί τα εμπόδια. Η πίεση τη κοινωνία είναι τέτοια που σε οθεί να βρει τρόπου, να βρει λύσει. Γιατί κυλοφορείς... το τοπικό πρόβλημα. Κυκλοφορεί δίπλα του. Και δεν είναι, νομίζω, άστοχο το ότι η κεντρική διοίκηση, γνωρίζοντα την ευαισθησία των ερετών και την πολύ Αισθητή και στενή σχέση μεταξύ πολιτών και δημοτική αρχή αποκεντρώνει αρμοδιότητε που δεν είναι επιθυμητέ για τη διοίκηση. Γιατί γνωρίζουν ότι η υπευθυνότητα των ερετών θα λύσει τα προβλήματα. Άσχετα αν είναι αρμοδιότητα ή όχι, αν έχουν έρθει πόροι, υπάρχει αυτή η πολύ στενή σχέση. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μία διτή μορφή: η μία είναι η άσκηση διοίκηση ναι. και η άλλη είναι ό,τι είναι το κατεξοχήν επίποδο δημοκρατική διαπαιδαγώγηση. Οι πολίτε εκεί διαπαιδαγωγούνται, στι τοπικέ κοινωνίε. Και θα έλεγα λοιπόν, όχι μόνο με το 40% που δόθηκε για τι γυναίκε ναι, ναι, ναι. ή για τα δύο φύλλα και νέοι άνθρωποι. Και πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που θα ψηφίσουν και οι 17χρονοι. Ναι, οι ξε... 17χρονοι. Όσοι έχουν γεννηθεί την πρώτη φορά. Ξέρουν γιατί να ψηφίσουν. Εγώ νομίζω ναι. ναι. Νομίζω ναι, γιατί υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα στου νέου και αυτό είναι το πολύ ενθαρρυντικό. Υπάρχουν όλες οι ομάδες των πολιτών και θεωρώ ότι ο σωστός συγκερασμός και συνδυασμός απόψεων, θέσεων, προβλημάτων μπορεί να δώσει κάτι διαλεκτικά πολύ σωστό. Υπάρχει όμως και το εξή πρόβλημα. 26 Μαΐου θα έχουμε τουλάχιστον τρει. γιατί μπορεί να υπάρχει και τέταρτη. Ναι. Εκεί θα γίνει του κοτρούλιο γάμο. Αν Σωστή. δεν να, να καταλάβει... Τέσσερις ο... κάλπες θα έχουμε. Τέσσερις κάλπες θα έχουμε. Δηλαδή Πώ θα πάει να ψηφίσει ο, ο, ο καθένα εκεί, θα μπερδευτεί, θα μπερδευτούν τα πάντα. Τώρα και αυτό, μου, και αυτό όμω το γεγονό, εμένα μου βάζει την υπόνοια ότι πάμε να θολώσουμε τα νερά από κυβερνητική άποψη πάλι, έτσι. Έτσι τα θολά να. να Μην, μη χάσουμε τόσο πολύ. Αυτή την εντύπωση μου δίνει. Θεωρώ ότι οι τέσσερι κάλπε, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερι κάλπε, έχουμε ευρωεκλογέ, ναι. έχουμε περιφέρεια, δήμου, κοινότητε. Ναι, τέσσερι κάλπε θα αυξήσουν τα εκλογικά τμήματα σίγουρα, γιατί δεν θα μπορεί η Εφορευτική Επιτροπή να διαχειριστεί σε τόσο σύντομο χρόνο όλου αυτού του εκλογέ. Άρα θα μειωθούν οι εκλογέ ανά τμήμα. Υπάρχει ήδη η έκδοση κάποιων αποφάσεων που θα έχουμε και διαφορετικά χρώματα στα φάκελα, Προκειμένου οι ευρωεκλογέ, παράδειγμα, θα έχουν το ψηφοδέλτιο που θα μπαίνει στο φάση των ευρωεκλογών θα έχει άλλο χρώμα από ότι οι εκλογέ για την αυτοδιοίκηση. Μου θύμισε αρτζετάκι εποχή. ναι, εκεί. Ναι, πώ είμαι τον Αλευρά τότε στη Βουλή και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Για ένα άνθρωπο μεγάλο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πιστεύω όμω ότι οι κατευθύνσει που θα δοθούν και η προετοιμασία που θα γίνει θα επιλύσουν κάποια προβλήματα. Ε, στην αρχή υπήρχε η σκέψη να προηγηθούν οι δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ των Ευρωεκλογών με τροπολογία στη Βουλή ταυτόχρονη διεξαγωγή 26 Μαΐου να το πούμε αυτό είναι η πρώτη Κυριακή και 2 Μαΐου αν χρειαστεί δεύτερη Κυριακή θα είναι οι παναληπτικές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αν χρειαστεί. Ναι. Στους Δήμους θα χρειαστεί θα Θα χρειαστεί. Σε πολλές περιπτώσεις <σοmay> <σοmay> θα χρειαστεί. <Στην> περιφέρειες δεν ξέρω. Και στις περιφέρειες. Λοιπόν, έτσι λίγο, λίγο πριν κλείσουμε, ας φύγουμε λοιπόν και α χαμάμε στην περιφέρεια αφού ε, κατεβαίνει. Δεν, μου ναι. ναι. αρέσει το κατεβαίνει, που συμμετέχεις ως υποψήφιος περιφερειακό σύμβολο. Συμμετοχή είναι. Το κατέβασμα δεν ξέρω από ποια εποχή το έχουν το, το εφεύρει. Σωστό. Να καταβέρω. Λοιπόν, αφού συμμετέχει και είπε ότι η εντύπωση σου αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμο διψάει να μάθει. Εσεί, σαν συνδυασμό, έχετε δώσει ακόμα το στίγμα σα, Πότε θα Καταρχήν, το Καταρχήν, θέλω πότε θα... να σα πω ότι η πολύ στενή σχέση και η παράλληλη πορεία με τον σημερινό περιφερειάρχη ως δήμαρχη και η στενή συνεργασία που είχαμε, οι αρμοδιότητε. Που έχουν εκχωρηθεί στην ερετή περιφέρεια. Η καταγεγραμμένη και συσσωρευμένη δραστηριότητα και το έργο που έχει επιδείξει η περιφέρεια, αλλά και ο δυναμισμό του νησιού και η ενγενή επιθυμία μου να ασχοληθώ με τα κοινά, μου έδωσαν την όθηση να επιλέξω να συμμετέχω και να διεκδικώ την ψήφο των συμπολιτών μα στι περιφερειακέ εκλογέ. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει και το πρόγραμμα το επιχειρησιακό της περιφέρειας, το οποίο μέσα από δημόσια διαβούλευση έχει προκύψει, αλλά και με τα νέα δεδομένα θα εμπλουτιστεί και βεβαίως η πρότασή μας θα είναι όσο το δυνατόν κοντά στην αντίληψη που θα δώσει την ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. Εκτός από τα όσα είπαμε στην αρχή που είπα, έχω μπροστά μου και δύο... Ζεχαρία Εμαλίου Δοξαστάκη, Λεξικό τη Τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα έπρεπε να το αγοράσουν ε, κάποιοι εντάξει. και, να το δίνουν. Αλήθεια το λέω. Ναι. Προσπάθησα Ξέρετε... μέσα από 300 και μία έννοια να δώσω τι πιο σημαντικέ πλευρέ τη αυτοδιοίκηση για του αιρετού, για του ευαίσθητου και συνειδητοποιημένου πολίτε, γιατί όντω η αυτοδιοίκηση είναι μια βιωματική κατάσταση. Εγώ πέραν του επιστημονικού πεδίου που έχω ασχοληθεί, η εμπειρία μου μου έδωσε τη δυνατότητα να καταγράψω αυτά τα πράγματα για τους άλλους ανθρώπους. Το βιβλίο αυτό διδάσκεται σε πολλές σχολές της αστυνομίας και και σε άλλες παραγωγικές σχολές και θεωρώ ότι προσπάθησα με εύληπτο και σύντομο και απλοϊκό τρόπο να δώσω κάποιε βασικέ έννοιε που πρέπει να ξέρουμε όλοι μα. Μήπω θα, θα έπρεπε οι υποψήφοι, οι δήμαρχοι, οι περιφέρειε να, να το αγοράσουν και να το δίνουν. Ε, θα το, στο να να το... δωρεάν. Να το δίνουν στου υποψηφίου να διαβάσουν, Γιατί Άξι. δεν ξέρουν οι περισσότεροι. Ξέρουν, ξέρουν. Ξέρουν, ναι. ξέρουν ναι. καλά, το ξέρουν. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν αυτή την, τον αγώνα αυτή τη στιγμή. Έφυγε από, από το τοπικό περιβάλλον σου που σε ξέρουν όλοι ω επιτυχημένο δήμαρχο και, και πήγε στην περιφέρεια για να ασχοληθεί. Ναι. Και μου είπε τι προτεραιότητε που βλέπει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια. Ε, τώρα, βέβαια, κατεβαίνει με τον νυν περιφερειάρχη. Και αν σε ρωτούσα αν το θεωρεί επιτυχημένο, δεν θα πάρω αρνητική απάντηση, ούτε. Δεν, θεωρώ δεν νομίζω. Ότι μέσα ναι. από την αξιολόγηση, τη δημοκρατική που έχει γίνει, αλλά και οι πολίτε που βιώνουν καθημερινά και με πολύ ζωντανό τρόπο το τι γίνεται στον περίγυρό του, έχουν διαμορφωμένη άποψη, αντίληψη. Και βεβαίω το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι απτό, φαίνεται και μάλιστα έχουν διατεθεί πόροι και στου Δήμου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρξε μια πολύ αγαστή και στενή συνεργασία τη περιφέρεια με του Δήμου, εποφελία των τοπικών κοινωνιών και η προθυμία και η αγάπη, αλλά η ετοιμότητα και ο χαρακτήρα του Περιφερειάρχη, ο οποίο αγκαλιάζει κάθε προσπάθεια ή κάθε αίτημα, Θεωρώ ότι και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί και ο χαρακτήρα και ο τρόπο που επικοινωνεί με του πολίτε σήμερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνούμε, δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα. Είναι η απλότητα, είναι η επικοινωνία, είναι η αγάπη, είναι η συμπαράσταση και είναι η κατανόηση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά Φωστά. πράγματα. Που είναι αυτονόητα, αλλά δεν είναι βέβαια παντού. Αυτή η καραμέλα που επικρατεί αυτό τον καιρό τη ανεξαρτησία, ο ανεξάρτητο συνδυασμό και Που πι εγώ, πι εγώ πιστεύω δεν υπάρχει κανεί ανεξάρτητο. Okay. Όλοι έχουμε ναι. τι καταβολέ ναι. μα, τι εντάξει ναι. μα αλλά θεωρώ ότι τα προβλήματα πραγματικά δεν έχουν χρώμα. Δε. Και οι κυβερνήσεις έχουν διαπιστώσει πλέον ότι η ακιδεμόνευτη αυτοδιοίκηση, αυτή η οποία πραγματικά ασχολείται με τα προβλήματα και με τις τοπικές υποθέσεις, είναι αυτή που θα φέρει αποτέλεσμα. Άρα και να Δεν βλά... ελέγχεται πλέον κανεί. Ζαχαρία, Λε... μπορεί και να βλάψει αυτή τη στιγμή η, 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 το χρήσμα από ένα κόμμα, ένα συνδυασμό, ένα πρόσωπο. Έτσι, μπορεί και να το βλάψει. Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλα ανθρωπογεωγραφικά σύνολα τη και κλπ. Επειδή το αναπτυξιακό στίγμα θα πρέπει να προεξάρχει και να είναι ορατό, έχει σημασία και ποιε δυνάμει στηρίζουν το πρόγραμμα, τι επιλογέ, την ομάδα, την παράταξη κλπ. Mm. Αλλά θεωρώ ότι το μείζον είναι πάντα οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα, το όραμα και η αγάπη για τον τόπο. Είτε είναι δήμος, είτε είναι κοινότητα, είτε είναι περιφέρεια. Κάποτε μου είχε πει ότι θα προτιμούσε ε, όλα τα, όλα συνδυασμοί να είναι σε ένα ψηφοδέλτιο και να μπορεί να ψηφίσει. Όχι, εγώ <laughs> θα έβλεπα πολύ πιο δημοκρατικό αυτό το οποίο πήρε να γίνει, αλλά δεν ξέρω για ποιου λόγου δεν έγινε. Έχει γίνει σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε να υπάρχει μια διακριτή επιλογή και ψηφοδέλτιο δημάρχου περιφερειάρχη και μια διακριτή επιλογή ψηφοδέλτιο δημοτικών συμβούλων ή περιφερειακών συμβούλων. Που να μπορεί ο λαό άμεσα να επιλέγει τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και του Δημοτικού Συμβούλου. Ή ακόμα θα έλεγα, θα μπορούσε όλοι να εκλέγονται και έμεσα με αρχέ, κανόνε και αξίε να εκλέγει το επικεφαλή, το μονοπρόσωπο πρόσωπο, είτε είναι Δήμαρχο είτε Περιφερειάρχη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι κάναμε βήματα. Θα γίνουν στο μέλο. η ακομα θα ελεγα θα μπορουσε ολοι να εκλεγονται και εμεσα με αρχε κανονε και αξίες να εκλεγει το επικεφαλη το μονοπροσωπο προσωπο ειτε ειναι δημαρχο ειτε περιφερειαρχη αλλα εν παση περιπτωσει θεωρω οτι καναμε βηματα θα γινουν στο η πραγματικότητα είναι αυτή που επιβάλλει τα πράγματα. Μόνο η αδύρυτη που... πραγματικότητα. Μόνο που πηγαίνουμε πάρα πολύ αργά σε αυτά τα πράγματα. Πάμε αργά, αυτό είναι αλήθεια, γιατί κυριαρχεί αυτή η σκοπιμότητα που είπατε πριν και είπαμε ότι οι κυβερνήσει πολλέ φορέ θέλουν την αυτοδιοίκηση και τους θεσμούς της του θεσμού τη αποκέντρωση στου ουραγού. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε το πιο συγκεντρωτικό κράτο τη Ευρώπη. Ακόμα και η Τουρκία μα έχει ξεπεράσει. Η Πορτογαλία έχει κάνει τεράστια βήματα. Εμεί επιμένουμε να ελέγχουμε τα πάντα από το κέντρο. Η μανδαρίνη των Υπουργείων, η γραφειοκρατία και οι δομέ αυτέ οι οποίε δεν προσφέρουν τίποτα. Μόνο αποτελεσματικότητα, απραξία και αδράνεια. Όταν ήσουν δήμαρχος τη Χερσόνησο, σε βοήθησε πολύ το ποσοστό που εισέπρατε από τον τουρισμό για να κάνει τη δουλειά αυτή. Για να, να, να επιτύχει αυτά που είσαι από τη διαμονή, οι πόροι οι τουρισμού. Του περισμού, θεωρώ ότι, είχε δήμο θεωρώ προνομιακό. ότι ήταν πάρα πολύ κρίσιμο μέγεθο αυτό την περίοδο, ιδιαίτερα εκείνη που δεν υπήρχαν και πόροι. Και ιδιαίτερα όταν η ανάπτυξη ήταν τόσο ραγδαία που το κράτο δεν είχε ακολουθήσει του ιδιώτε και τι επενδύσει των επιχειρηματιών. Συνεχίζει βέβαια και σήμερα να υπάρχει απόκληση, και άνοιγμα μεταξύ αυτών των δύο μεγεθών. Αλλά παρόλα αυτά οι πόροι αυτοί, οι τοπικοί, τα ίδια έσοδα. Διαδραματίστηκαν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά εγώ θεωρώ ότι τον κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν για τα πολύ σημαντικά έργα υποδομή η Ευρωπαϊκή πόροι. Τα πλαίσια στήριξη, τα ΕΣΠΑ και όλα αυτά. Τα εκμεταλλεύτηκε όλα, τα πήρε όλα αυτά. Θεωρώ όλα. ότι με σωστή οργάνωση και με του καλού συνεργάτε που είχα διαχρονικά, μπορέσαμε και αφήσαμε το αποτύπωμά μα, το οποίο θεωρώ ότι είναι θετικό. Γιατί οι έργα πρωτοποριακά γίνανε ακόμα επί εποχή κοινότητα. Και ο βιολογικό και πολλά άλλα έργα τα οποία ευτυχώ μπορέσαμε και τα κάναμε τότε, χωρί να υπάρχουν τα εργαλεία. Θέλω να σα πω ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόστηκε το μοντέλο συνεργασία κράτου-δήμου, όπου στερούμενη τεχνική υπηρεσία ω κοινότητα και ήταν αυτονόητο, με τη Βιπέτβα, την ΕΤΒΑ και με το συντοπίτη μα τότε, τον Μιχάλη Τωσάλα, ω διοικητή, είχαμε υποστήριξη επίπεδο τεχνικό επίβλεψη του έργου αυτού, το οποίο τότε 5,5 δι δραχμέ. Αυτή Πάντα της... υπάρχουν ναι. εργαλεία επομένω. Έτσι, σαν τελευταία ερώτηση, η, 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 τα, τα χρήματα που παίρνει η περιφέρεια, η περιφέρεια, αρκούν για να κάνει τη δουλειά τη, δεν αρκούν, δεν αρκούν, αλλά θεωρώ ότι πλέον, επειδή πάμε σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνηση τη Ευρώπη των περιφερειών, οι όποιοι πόροι πλέον είναι ανταγωνιστικοί. Mm. Δεν διανέμονται αναλογικά, δεν διανέμονται για όλου, αλλά σε εκείνου οι οποίοι θα έχουν όριμε, έτοιμε μελέτε, επιλέξιμα μέτρα και προτάσει, οι οποίε θα μπορούν να συμβάλλουν στον κεντρικό σχεδιασμό τη Ευρώπη, τη Ευρώπη των κοινωνιών, τη Ευρώπη των περιφερειών κλπ. Επομένω, είναι εκ των κάνευ και θα πρέπει επιτέλου όλοι να καταλάβουμε ότι και η αιρετή και η διοίκηση και τα στελέχη τη περιφέρεια θα πρέπει να είναι προ αυτή την κατεύθυνση προετοιμασμένοι και προσανατολισμένοι για να καταγράψουν το μέγιστο δυνατό θετικό αποτέλεσμα για την περιφερεια Πρώτα απ' όλα θα σα ευχαριστήσω απόψε γιατί μα ενημέρωσε. σε μερικά πράγματα του εκλογικού νόμου, τη αναλογή που εσύ αισιοδοξεί ότι, θα, ότι θα, 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 βγει κάτι καλό. Εγώ είμαι τελείω απεσιόδοξο. Έχω εκφράσει και δημόσια τι αντιρρήσει. Τη συναλλαγή μου, που θα γίνει. Εντάξει. Αλλά εκεί που φτάσαμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι. Ναι. Και μα είπε και πράγματα για την περιφέρεια και για τα οράματα που έχει προσωπικά. Θα σε ευχαριστήσουμε και όταν θα πλησιάζουν οι μέρε που θα αρχίσουν τα προηγούμενα. Όπου μπορώ να τότε βοηθήσω. βέβαια, τότε βέβαια θα πρέπει να είσαι με κάποιον άλλο απέναντι. Ναι, στα πλαίσια. Και αυτή η συζήτηση ανθρώπινη που πολλή... περιόδου δεν, δεν θα, δεν θα υπάρξει. Πρέπει Για... να το πούμε και αυτό ότι η προεκλογική περίοδο πλέον είναι δύο μήνε πριν. Από 26 Μαρτίου Ξεκινούμε την προεκλογική περίοδο. Ενώ παλιότερα. Στου 6 Μαρτίου. Ένα μήνα. Τώρα είναι δύο μήνε. Οπότε δεν φτάσαμε στην παρέλαση και τελειώσαμε. <laughs> 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 θα παρελάσουμε και θα πρέπει μετά να παραταχθούμε και να ξεκινήσουμε. Χάρηκα πολύ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. <laughs> να είστε καλά. Πάμε για μερικέ διαφημίσει. <laughs> Κυρίε και κύριοι, δεύτερο μέρο τη εκπομπή, τη πρώτη εκπομπή στην τηλεόραση νότο με αυτό το περιεχόμενο. Και με χαρά μου θα φιλοξενήσω έναν άνθρωπο το οποίο εκτιμώ τόσο πολύ που ούτε και ο ίδιος μπορεί να το έχει καταλάβει. Ε, τι θέση κατέβει, κατέχει σε όλα μου τα αισθήματα. Το γνώρισα πριν από πολλά χρόνια, τον γνώριζα πριν από πολλά χρόνια, αλλά βρεθήκαμε κάποια στιγμή να είμαστε συνεργάτες σε ένα καινούριο ραδιοφωνικό σταθμό που δεν ξέραμε τι είναι μικρόφωνο, τι είναι κονσόλα, τι είναι ήχος, πώς θα μιλήσουμε και πώς θα ακουστούμε. Σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό θυμάμαι ότι 15 Αύγουστο έκανα εκπομπή και αναρωτήθηκα στον αέρα ζωντανά και λέω άραγε με ακούει κανείς. Και σε λίγο παίρνει τηλέφωνο ένα ταξιδιστή και μου λέει: Γιώργη, εγώ σα ακούω. <laughs> λοιπόν, αυτό ήταν εμπειρία εκείνη τη στιγμή, αλλά θα μπορούσα να μιλήσω με πάρα πολύ. Ήταν ο κορυφαίο δημοσιογράφο για μένα και για πολλοί κόσμο που πέρασε όχι μόνο εδώ, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, αλλά από του κορυφαίου τη χώρα. Μου άρεσε πολύ πάρα πολύ όταν άρχισε η πρωινή εκπομπή στο ραδιόφωνο και είτε τον άγουα στο σπίτι, είτε, το, είτε στο αυτοκίνητο μέσα και πριν αρχίσει την εκπομπή του μας έβαζε ένα ποίημα. Ή μας μιλούσε με γλυκύτητα για κάποια άλλα πράγματα και έλεγε «Α, υπάρχει και άλλη ζωή, υπάρχει άλλη όψη της ζωής, να ξεκινάς διαφορετικά τη μέρα σου, ούτε με γκρίνεις». Κυρίε και κύριοι, θα μπορούσα να μιλάω ώρε έτσι, χωρί να πω το όνομά του, αλλά με χαρά μου σα λέω ότι δίπλα μου είναι ο φίλο μου Νίκο Ψυλάκη. Καλησπέρα, Νικόλα. Γιώργο, σε ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Ευτυχώ έκανα ζαχαρία στο ποδαρικό ε, και έτσι δεν έχω τύψει. Από την άλλη, χαμηλώσε του τόνου. Δεν ε, <σχωρίζει> είναι είμαστε... <σχωρίζει> χαμηλά, Απλά είμαστε φίλοι και έχουμε αυτή την εκτίμηση και την αγάπη ένα για τον άλλο, το σεβασμό για τη δουλειά του. Ε, το κορυφαίο τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κορυφαίοι. Όλοι είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε, κινούμαστε σε έναν χώρο. Ε, εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως για την καλή σου διάθεση <laughs> και για το χαμόγελό σου. <laughs> το έχουμε ανάγκη. Όπως είπες προηγουμένως ότι έχουμε ανάγκη ε, όχι την κρίνια αλλά τον καλό λόγο και τη διαφορετικότητα. Ε, κατά τον ίδιο τρόπο έχουμε και το χαμόγελό ανάγκη. Πολύ ανάγκη. Πέρασε, έκανε τα πρώτα σου βήματα στη στην δημοσιογραφία εφημεριδά καταρχήν. Έτσι. Ναι, πολλέ πολλές εφημερίδες. Πολλέ ναι. ε, και στην Κρήτη και στην Αθήνα και... Ω, άστα. Πάρα πολλές. Περιοδικά μετά. η τελευταία σου δουλειά σε αφήρεται ήταν, ήταν δημοκράτη. Στο Ηράκλειο. Ναι, στο Ηράκλειο, ναι. Στο Ηράκλειο, ναι. Ναι, μια αφήρεται όμω που έδωσε στίγμα εκείνη την εποχή. Ήταν η πρώτη ε? η... έγχρωμη στην Κρήτη. Ε. Ναι. Ε, Ωραίε εποχέ ήταν. Αν δεν σκέφτεται κανεί, αν σκέφτεται κανεί πώ ήταν τα πράγματα τότε, πώ είναι σήμερα. Ε, όλοι αισιοδοξούσαμε, είχαμε μια αισιοδοξία για το μέλλον, παρά το ότι ήταν και τότε δύσκολα. Ε, εντάξει. Κάθε εποχή έχει τα καλά τη, τα κακά τη. Οφείλουμε να χαμογελάμε γι' αυτό. Okay. Και στον εαυτό μα το χρωστάμε και στου γύρω μα, που εισπράττουν αυτό το χαμόγελο. Και εμεί εισπράττουμε το δικό τους. Από εφημεριδά λοιπόν, μετά σου άρεσε. Μπήκαμε μαζί στο χώρο του ραδιοφώνου και κάθε Πόσα... Είχα εγώ πιο μπροστά. Ναι, ναι, πόσα χρόνια. Είχα μπει να... στο κρατικό στην αρχή. Στο κρατικό. Τότε μου είχε τηλεφωνήσει κάποια στιγμή ο Μπάπη Παπαδάκη. είχα κάνει και τηλεόραση ωστόσο. Mm. Είχα κάνει 100 ντοκιμαντέρ. Τα ντοκιμαντέρ εκείνα τη εποχή. Ναι, ναι, είχα... ναι, ναι δεκαετία του 80. Ε, το 80 πρώτο μπήκα στο ραδιόφωνο. Mm. Ε, ήταν μια εκπομπή που όμω κόπηκε άδοξα. Mm. Δηλαδή ξεκίνησε. Χάρη στο φίλο μου τον Γιάννη Παπαδακάκη. τον Παπαδακάκη, αν τον έφτασε να τον γνώρισε, μπορεί να μα ακούει κιόλα. Ένα εξαίρετο άνθρωπο, στρατηγό πλέον από αποστρατεία, ο οποίο μου λέει: Έλα να κάνει μια εκπομπή. Λέω εγώ. Λέει ναι, πίστεψες στι δυνατότητέ μου ένα άνθρωπο που με έξερε πολύ λίγο. Τι να πω τώρα, ότι ήταν πολύ σκληρέ εποχέ. Ήτανε. Ήτανε. πολύ σκληρέ γιατί απλά όταν θεωρήσε, όταν δεν είσαι εντεταγμένος κομματικά κάπου, και εγώ δεν υπήρξα ποτέ εντεταγμένος σε κανένα κόμμα. Ε, όταν είσαι, ο «Δεν είσαι κάπου», όλοι σε βλέπουν σαν εχθρό. Βλέπουν ότι είσαι απέναντι. Και, ξέρεις, να το πω τώρα, στο γραφείο του Αβέροφ τηλεφώνησαν για να με σταματήσουν την εκπομπή αυτή. Γιατί ενοχλούσε. Όχι, μουσικά έλεγα, παράδοση κριτική. Καλούσα καλλιτέχνε, γυράριδε, μιλούσαμε για την κριτική μουσική, μιλούσαμε για την κριτική παράδοση. Εγώ ήμουν παιδί ακόμα, δηλαδή πολύ νέο ακόμα. Αλλά δεν ξέρω γιατί θεωρήθηκε. Α μην τα θυμούμαστε αυτά. Θα καλά να θυμούμαστε. Ε, θα καλά να θυμούμαστε. Εγώ δεν είπα, εγώ ναι. Λοιπόν, ε, κάποια στιγμή. Πάντα έγραφε όμω, έτσι. Πάντα έγραφε. Ναι, πάντα έγραφε. Οπότε... Από τότε που. θυμάμαι τον εαυτό μου, Γερδό. Προχθέ ο δασμαστή μου μου λέει: Μα θυμάσαι που μου είχε γράψει ένα τραγούδι. Λέω: Όχι. Α, υπάρχουν και στίχοι δικοί σου. <laughs> ναι, τραγούδια. Ε, ε, στο, Επάρχουν, στο, σχολείο. Δ, ναι. Τέτοιο δεν το έχω δει. Ναι. Α, ναι, δικοί μου. Όχι, στοίχου δικού στα βιβλία υπάρχουν όχι, πα, όχι. πάμπολοι. Και έχει τραγουδήσει και ο Γιάννη ο Ξυλίου, ένα τραγούδι. Ναι. Ε, ήρθε μια μέρα σπίτι, ο Γιάννη. Ναι, ναι. Σύντεκνο μου. Ναι. Και λέει: Βρες, δεν έχετε γράψει ένα τραγούδι, να σου γράψω. Στο να σου χέρι κρατά τη επί τόπου εκεί το έγραψε, ναι. επί τόπου το μιλοποίησε, μέσα σε 5-10 λεπτά έγιναν όλα. Μετά το άκουσα μια μέρα μετά από λίγο καιρό σε μια προεκλογική εκδήλωση. Λέω. <laughs> Εγώ για, <laughs> αλλού το έγραψε και αλλού πήγε. Όχι, το Γιάννη ο τραγούδισε και πήγε καλά. <laughs> Στο να σου χέρι κρατά τη λίρα, σ' σου χέρι κρατά τερά. <laughs> λοιπόν, θυμάμαι τα χρόνια του ραδιοφώνου. Πόσα χρόνια ήταν η πρωινή σου εκπομπή, 26. 26 χρόνια. Στην πρωινή εκπομπή έμεινε 26 χρόνια. 26 χρόνια. Ακριβώ 26 χρόνια. Θυμάμαι χρόνια, τα χρόνια, πολλά χρόνια να μπαίνω σε ένα ταξί, να ξυπνάω και να ακούω συνέχεια ναι, τη φωνή σου. Χωρί ποτέ, μα ποτέ να ακούσω κάτι πώς να σου πω, που θα με ενοχλούσε από το στόμα σου. Ακόμα και αυτό το επικριτικό το έλεγε ε, το επικριτικό το έλεγε. Ε, επειδή με αγαπούσε, Γιώργο. Ναι. <laughs> <laughs> Εντάξει, μπορεί να τα, κόσμο. Δεν γίνεται να μην ενοχλήσει. Δεν γίνεται. Ιδιαίτερα όταν κάνει μάχη με δημοσιογραφία, θα ενοχλήσει ανθρώπου. Το ξέρω. Και όταν θε να κάνει σοβαρά τη δουλειά σου, κάποιο θα τι ενοχλήσει. Ε, δεν υπάρχουν εδώ κανόνε το πόσοι μπορεί να είναι αυτοί. Αλλά εγώ ξέρω ότι αν είσαι αρεστό στο 100% δεν κάνει καλά τη δουλειά σου. Σωστά. Εγώ θυμάμαι στι περασμένε εκλογέ. Α πάμε στο 80. Στι περασμένε εκλογέ δεν θέλω να πω πρόσωπο, μου κάνει μια μέρα μα παράπονο. Γιατί είχε έρθει να, τη του πάρει μια συνέντευξη και εσύ μέσα στα υπόλοιπα δεν το περίμενε καθόλου. Του λες, Υπάρχουν δύο εγκαταλεγμένα κτίρια στι τρει καμάρε, η αστυνομία και τα υπόλοιπα, και υπάρχει και ένα στην πλατεία στα λιοντάρια. Η παλιά, ναι. Δεν ήξερε καθόλου ότι υπήρχαν. Και μου έκανε παράπονο. Αυτή την ερώτηση βρήκε να μου κάνει ο ψηλάκης. Μπορεί να είμαι πολύ κακό στο χάρτη. Βέβαια, παρέμειναν τα τρία κτίρια όπω ήταν. Κοίταξε, το βλέπει Γιώργο. Ήρθα εδώ απόψε και τώρα που μπήκα μέσα σε ρωτάω γιατί θα μιλήσουμε, Γιώργο. Λοιπόν, δεν μου αρέσει το προκάτ. Όταν έρθει κανεί και διεκδικήσει το δήμο μου, τον τόπο μου, να είναι δήμαρχο, περιφερειάρχη, κυβερνήτη. Έχω την αίσθηση ότι οφείλει βασικά ζητήματα. Δεν του λέω να ξέρει τι θα γίνει, ξέρω με το τάδε σπίτι, αλλά για το Ηράκλειο είναι βασικό αυτό το πράγμα. Κάποτε έκανα ερώτηση σε έναν δήμαρχο, τον οποίο εκτιμώ για όλα σαν άνθρωπο. Από, το, από την πόλη σου, δεν είναι από το Ηράκλειο, μέχρι το Ηράκλειο, πόσο είναι το ειστήριο του αστικού, του, του λεωφορείου του υπεραστικού. Ο άνθρωπο μετά το μετάνιωσα, λέω, τον έφερα σε πολύ δύσκολη θέση. Τον είδα που κυτρύνει, τον έφερα σε δύσκολη θέση. Αλλά. Θεώρησα ότι είναι αυτονόητο να το ξέρει. Αυτά συμβαίνουν, Γιώργο. <laughs> Είπε ότι δεν μπορεί να είναι 100% κανεί ευχαριστημένο ή, ή αποδεκτό γιατί θα πει ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Εγώ όμω, μέσα στα υπόλοιπα που θα κουβεντιάσουμε ή που κουβεντιάσαμε τώρα και που δεν είχαμε τίποτα συμφωνήσει γιατί μου λες για μένα γιατί με κάλεσες, Αυτό Όχι, ήταν ωραίο. Ξέρεις, είδα τον Ζαχαρή. Μιλούσατε, μας... μιλούσατε για τα εκλογικά, λέω. Ε, δεν είχε καμία σημασία το ένα με το άλλο. Ε, εντάξει, ξέρω ότι έσαι σε μια εκπομπή άλλη μόνο <σ> τώρα. <σ> ξέρω <σ> ότι μπορεί να διδέχεται το ένα θέμα το άλλο. Είναι πολύ απλά πράγματα αυτά. Ανάλογα με τον καλεσμένο που έχει <και> το πρόσωπο. Ναι, ναι. Αλλά λέω. Τι ήρθα να κάνω Όχι. Το απόψε ε, εδώ. Για τον λόγο θα ζητούσα να μιλήσει για τον εκλογικό νόμο. Δεν το ξέρω Γιώργο. Αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα γιατί είναι πολύ μπερδεμένο. Εγώ όμω, επειδή έχω καιρό να μιλήσω. Όχι, μιλήσαμε τακτικά μαζί, αλλά να κουβεντιάσουμε μαζί. Ήθελα να σου, να σου κάνω μερικά ερωτήματα πάνω στο τελευταίο σου πόνημα, αυτό το σύγγραμμα Και οι θάλασσε το παίρνουν, που εμένα με συγκλώνησε περισσότερο από όλα τα βιβλία σου. Δηλαδή, Χαίρομαι εγώ πολύ σου έχω πει εκατό φορέ ότι τα βιβλία σου τα διαβάζω δύο φορέ. Τα περνάω στην αρχή. Θα όπως... μου πει ότι αυτό το διάβασε τρει. Τρει? Ναι. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί Νίκο, η κάθε του σελίδα αυτού του βιβλίου είναι ένα, ένα, είναι ένα βιβλίο άλλο. Έχει συμπυκνώσει εδώ μέσα τόσα πράγματα που είναι αδύνατο να, να κάποιο που το διάβασε πρώτη φορά να πει: Κατάλαβα τι ύποψη λέξει εδώ μέσα. Η κάθε σου σελίδα, όταν την ξαναδιαβάζει εδώ, νομίζω πως διαβάζει ένα ολόκληρο βιβλίο. Έπαιξε πράγματα για το χαρακτήρα του, του ανθρώπου. Ναι, για του χαρακτήρε όλου. Δηλαδή, οι χαρακτήρε που παίζουν εδώ μέσα, του έχει περιγράψει με έναν τρόπο, να σου πω: Δεν το έχω ξαναδιαβάσει. Έτσι. Η περιγραφή που κάνει είναι τόσο ρεαλιστική στα πρόσωπα στα πράγματα που εγώ νόμιζα ότι έβλεπα κινηματογραφική ταινία. Ειλικρινά το λέω, δεν είναι κοπλιμέντο. Νόμιζα ότι διαβάζοντά ότι έβλεπα την εικόνα εκεί στο χωριό, ότι έβλεπα τον Αμερικάνο με την αγωνία να στέλνει επιστολέ, ότι έβλεπα τον, την Εβραία, του Εβραίου, αυτά τα πράγματα όλα που στο τέλο. Και λέω, κάτσα να το αφήσω μερικέ μέρε, το ξαναδιαβάσω. Ξαναδιαβάζοντα το βρήκα καινούργια πράγματα μέσα. Βρήκα πολύ μέσα. Βρήκα πολύ αγάπη, πολύ πολύ μίσο τη εποχή. Όλα τα αισθήματα που υπάρχουν και ολοφορούν είναι σε αυτό το βιβλίο μέσα γραμμένα. Ε, το διάβασα τρει φορέ, ίσω γιατί ε, μ' αρέσει να τα ξαναδιαβάζω τα βιβλία τρει φορέ. Οι άλλοι μπορεί να τα διαβάσα μια φορά και το κατάλαβαν το και Το κατάλαβα με την πρώτη. Τώρα όμω το κατέχω. Αυτό το βιβλίο το κατέχω. Και αυτό το βιβλίο, όποιο με ρωτήσει αυτή τη στιγμή κάτω τη σελίδα, ξέρω τι θα του πω. Ξέρω τα, τα πρόσωπα είναι. Βέβαια, εσύ είσαι γλωσσοπλάστη. Πολλέ λέξει από αυτέ ίσω να μην τι κάτεχα κιόλα. Πάντα στα βιβλία σου μέσα χρησιμοποιεί λέξει τι οποίε εμεί οι υπόλοιποι δεν κατέχουμε. Αλλά τι να σου πω, να σε πω λόγιο, θα μου πει πάλι μου λε Ναι. Όχι, αειδίε με αγαπά, αυτό <laughs> λέω. <laughs> yeah. Γιώργο, ε, είπε πολλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αρχή. Τιμή μου ε, να διαβάζει το βιβλίο μου. Ε, τιμή μου, ο κάθε αναγνώστη, πόσο μάλλον ένα άνθρωπο που ε, έχουμε και μια. Άλλου είδους επικοινωνία, έτσι, μια ψυχική επικοινωνία. Ε, Ανακάθεψες όμως εδώ μερικές λέξεις. Ποιήση, δεν την είπες. Ναι, ναι. Εστίματα. Ε, ε, ναι, ε, ε, ναι. Ε, ξέρεις, ε, μίλησες για τους ερωτές μου λίγο πολύ. Γιατί όλα αυτά είναι η δική μου, και η γραφή, και η γλώσσα, και οι λέξεις, και η ποίηση, είναι, είναι ερωτές μου. Τους οποίους δεν έχω απαρνηθεί και δεν... Νομίζω ότι θα καταφέρω ποτέ, ούτε και το θέλω, να του απαρνηθώ τους, τους έρωτας αυτούς, να του απαρνηθώ. Ε, τι είναι λογοτεχνία. Είναι ακριβώς η τέχνη η οποία γίνεται, όπως ο γλύπτης έχει την πρώτη ύλη, ε, τον πυλό, με λέξεις. Εδώ δουλεύεις με λέξεις. Το υλικό σου είναι η λέξη. Δεν είναι ο μπογιάς του ζωγράφου. Και εδώ πρέπει να κάνεις πρώτα απ' όλα τέχνη. Το κατά πόσο θα το καταφέρει αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Βέβαια, η λογοτεχνία και ιδιαίτερα το μυθιστόρημα. Ε, λέμε μερικέ φορέ ότι από εκεί που ξεκινάει κανεί, εκεί καταλήγει. Εγώ το πρώτο μου πράγμα που έγραψα ήταν μυθιστόρημα τη εποχή. Παραμύθι δηλαδή, σε ηλικία 10 ετών, τόσο. Τόσο. Αλλά το μυθιστόρημα έχει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Είναι καταρχήν η γλώσσα, το πώς εκφράζεσαι, το πώς θα κρατήσεις η εικόνα, αυτό που είπες με την κινηματογραφική ροή, ναι. είναι ένα, μια αρετή. Εγώ δεν ξέρω αν την υπηρετώ σωστά, αλλά επειδή έχω και ένα άλλο έργο που λέγεται φωτογραφία, mm -hmm. προσπαθώ όταν γράφω να βλέπω την εικόνα μαζί. Ναι. Και την εικόνα την οποία βλέπω εγώ, θέλω να τη δει είδα και ο εγώ. αναγνώστη. Εγώ την είδα. Θέλω να δω τον άνθρωπο που περπατάει στον δρόμο και είναι σκυφτό ή είναι χαρούμενο. Ήθελα να δω αυτό τον τελάλι, το γέρο που χτυπά το μπαστούνάκι και πάει και είναι 90 χρονών και περπατάει. Αυτέ είναι εικόνε βγαλμένε από τη ζωή. Διότι είναι εμπειρίε. Ε, χρειάστηκε να περάσω πολλά χρόνια να κατασταλάξω. Έχοντα κάνει μια μεγάλη διαδρομή, έχοντα κάνει πολλά βιβλία, ε, κυρίω ερευνητικού περιεχομένου, κυρίω δηλαδή ας πούμε, στην, στον τομέα τη λαογραφίας, της ιστορίας, και για να καταλήξω εδώ, κουβαλώντας αυτή την εμπειρία, ο κόσμος θα κρίνει και το τι θα μείνει στο τέλος, ο κόσμος θα το κρίνει. Οι αναγνώστες σημερινοί, οι μελλοντικοί αν υπάρξουν. Νομίζω ότι είναι διαχρονικό το βιβλίο. Νομίζω ότι ξαφνικά και μετά από 5-10 χρόνια μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να πουλάει από την αρχή, γιατί θα το έχουν ξαναδεί με άλλο μάτι ή θα έχουν οριμάσει κάποιοι για να το διαβάσουν. Ε, εγώ μπορώ να σου, να σου πω ότι αυτή η αφιέρωση που μου κάνεις κάθε φορά στο βιβλίο για μένα είναι ύψιστη τιμή. Δηλαδή το θεωρώ ύψιστη τιμή και το βιβλίο αυτό μου, το φυλάω το το πάντα στην καλύτερη θέση βιβλιοθήκης. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω εξή. αυτό που δεν καταλαβαίνει περισσότερο ο κόσμος. Πώς γεννάτε ένα, ένα βιβλίο? Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ε, δεν ξέρω. Και νομίζω ότι η επάντηση ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ξαφνικά έρχεται μια ιδέα. Αυτή η ιδέα πρέπει να μορφοποιηθεί. Δεν μπορεί να έρθει μια ιδέα τώρα και να γίνει σήμερα βιβλίο. Αυτή σε κάποιου ανθρώπου μπορεί να συμβαίνει. Σε μένα δεν συμβαίνει πάντω. Σε μένα είναι λίγο βασανιστική αυτή η διαδικασία. Διότι αυτή την ιδέα, τούτο το βιβλίο, α πω το παράδειγμα, ξεκίνησα. Έχει τι ρίζε του στο 1978, όταν συνάντησα έναν άνθρωπο, ο οποίο κατέγραφε σε κασέτες δεν σημαίνει ότι από τότε ασχολούμαι με αυτό το θέμα, προ Θεού. Απλά αυτό υπάρχει ω καταγραφή, υπάρχει στη μνήμη, στο ραδιόφωνο πάρα πολλέ φορέ, πάρα πολλέ φορέ, μπορεί και. 20 φορές όλα αυτά τα χρόνια, να έχω αναφερθεί αναλυτικά στο, στα ίδια τα πραγματικά γεγονότα του βιβλίου. Αναφερόμαι κάθε χρόνο. Το 9 περίπου ή το 10, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο. Η διαδικασία κράτησε περίπου 10 μέρες, και το παράτησα. Ε, λέω ότι ή εγώ δεν ήμουν όριμο ή οι ροέ μου δεν είχαν οριμάσει ακόμα για αυτό το βιβλίο. Προγήθηκαν άλλα δύο μυθιστορήματα. Και εκεί κάποια στιγμή, στο 15 περίπου, η ιδέα σφινώθηκε στο μυαλό μου. Ε, είχα πάρα πολλά ερεθίσματα γι' αυτό. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι έχω μια ευθύνη ως πολίτης και έχω μια ευθύνη ως μέλος αυτής της κοινωνίας και ακόμα και ως συγγραφέας. Η ευθύνη να επενθυμίσω στην κοινωνία της οποίας είμαι μέλος τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία έζησε σε μια εποχή, γιατί αναβιώνουν τα νεοναζιστικά κινήματα σήμερα. Αυτή την ευθύνη την ένιωσα να με βαραίνει και λέω πρέπει με το δικό μου τρόπο και με τη δική μου γλώσσα, που είναι η γλώσσα του παραμυθιού, η πιο κατανοητή γλώσσα στον κόσμο, Αυτά να τα πω, να τα, να, τα, να τα ακούσει ο κόσμος. Εδώ λοιπόν τώρα έπλασα μια ιστορία, όπου κα... προσπάθησα τουλάχιστον. Έκανε και έρευνα όμω. Πολύ. Έπλασα μια ιστορία και έχει... αυτό έχει βγει πολύ έρευνα. Πολύ. Α. πολύ. Ε, κοίταξε, να σου πω και το άλλο. Όταν ξεκίνησα, όταν μάλλον άκουσα για πρώτη φορά τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίο κατέγραφε το συγγενή του, τον αβαγό από το πλοίο, ναι, ναι. ο οποίο ήταν ναυτικός, όμως... Από τα θύματα του πλοίου Τάναη, το οποίο βυθίστηκε ε, ανάμεσα στην Κρήτη και τη Σαντορίνη, δεν σώθηκε κανένα. Ήταν όλοι στα μπάρια, όπω είναι τα ζώα. Δεν σώθηκε κανένα. Το ο, περιγράφεις ο, μέσα. Ο άνθρωπο αυτό ήταν ναι. Ε, ήταν πλήρωμα. Ε, πλήρωμα. Ε, ήταν καπετάνιος παλιότερα, αλλά η πείνα τον οδήγησε να παίρνει να πάει μια θέση πολύ δευτερεύουσα μέσα στο πλοίο. Και, ήταν από τους διασωθέντες, ήταν κάπως οι διασωθέντες, όπως ήταν διασωθέντες και πολλοί οι Γερμανοί της Φρουράς που ήταν απάνω. Ο επικεφαλής της Φρουράς ήταν ένα πολύ σκληρό πρόσωπο που είχε ένα μεγάλο έρωτα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα σπίτια του λάκου. Ο mm -hmm. μεγάλος του έρωτας ήταν εκείνος που πρόδωσε τελικά ή που αποκάλυψε το δράμα του πληουτάνας και το δράμα των ανθρώπων που ήταν μέσα. Ε, σκεφτόμουν λοιπόν ότι αυτό το υλικό υπάρχει. Όπω υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχω στου φακέλου μου, στα συρτάρια μου και δεν ξέρω τι θα κάνω. Λέω τι να κάνω ρεπορτάζ. Μήπω θα δικήσω το θέμα, να κάνω μια ιστορική έρευνα. Ε, τώρα πια δεν θέλω να κάνω ιστορική έρευνα. Κατέληξα να κάνω ένα μυθιστόρημα. Αναμειγνύοντα το ξαναλέω. Τη μυθοπλασία. Τη, με τη μυθοπλασία. Με την, πραγματικό με την πραγματικότητα. Α, ναι. Γιατί Γιώργο Όμω, Γιατί ήθελα. Να είναι η χωνεμένη Ιστορία. Α. Θα ήθελα να είναι Ιστορία η οποία θα μείνει καρφωμένη στο μυαλό. Δεν θα είναι χρονολογίε μόνο. Ναι. Κατάλαβα Δεν θα είναι ο τρόπο που διδασκόμασταν ή διδάσκονται ακόμα και σήμερα πιθανότατα τα παιδιά την Ιστορία. Αλλά θα είναι η αφήγηση με τον τρόπο του παραμυθιού, η αφήγηση που θα οδηγήσει τον άνθρωπο ακόμα και να προβληματιστεί. Εμένα αυτό ήταν ο στόχο μου. Δεν ξέρω αν τον κατάφερα και αν τον πέτυχα γνωρίζοντας κάποιους ανθρώπους που το διάβασαν, όλοι το, το κατάφεραν. Άλλος πολύ, άλλος λίγο κατάλαβαν τι σημαίνει εδώ. Εγώ θέλω να σου πω όμως το εξής, ότι για, τους, για τον περισσότερο κόσμο αυτό το πλοίο, το Τάναης, που τον, το γράφουν Αναής σε διάφορα... Ε, δανάη σε πάρα πολλές <σκορίζοντας> ναι, προσπάς, ναι, το λένε στην Κρήτη, ναι, Ακόμα και, σε ανα επίσημες ανα επέ, ταμπέλες ναι, είναι γραμμένο η Αναής χωρίς ναι. Δέλτα. Εντάξει. στη εγώ, εγώ έμαθα για πρώτη φορά την ύπαρξή του, ύπαρξή του, το, το, ατύχημα, ναι, το, ναι, το δυστύχημα ναι, ναι. που συνέβη. του. Όταν εγγενιάζαμε τη Στοά Μακάση που εσύ περιγράφεις εδώ με γλαφερό τρόπο τι, τι, δυστυχία κρύβει αυτή η Στοά ναι, για εκείνη Αυτός την εποχή. Αυτός ο τόπος, ο τόπος όλα τα Δεν ατύχημα. Δεν υπήρχε Καζαντζάκης τότε. Ναι, ναι, ναι. Και πάνω στον Κασαντζάκη ήταν κρατούμενοι. Ναι, ναι. Και ολόγυρα που είναι το κήπεδο του Εργοτέλη, αυτό ήταν το στρατόπεδο το λεγόμενο τη πηγάδιας που καταλάβαινε ένα πολύ μεγάλο χώρο. Και εκεί ήταν, α πούμε, στα Γερμανοί. Είχαν του κρατούμενους, Γιώργο μου, όπω είναι τα ζώα, χωρί να υπάρχει ένα φύλλο για να μείνουν στην σκιά του. Και έζησαν ένα δράμα αυτοί οι άνθρωποι. Ε, αυτό δεν έχει γίνει πολύ γνωστό, αλλά για φαντάσου να είσαι, α πούμε, μία εβδομάδα ή πέντε μέρε ή τρει μέρε ακόμα, στον ήλιο του Ιουνίου, mm. χωρί να έχει και να έχεις ένα μωρό στην αγκαλιά σου που να είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδων, πέντε μηνών ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί ήταν και τα παιδιά μέσα. Ναι. Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο. Όσον αφορά στους Κρήτες που βρέθηκαν εκεί, ήταν άνθρωποι που είχαν ζήσει ή είχαν βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο την αντίσταση. Οι Γερμανοί ένιωθαν ότι έτριζε η γης κάτω από τα πόδια τους. Έπρεπε Κάτι να κάνουν. Και τι διάλεξαν το χειρότερο τρόπο, να ματοκυλήσουν την κρίτη. Ναι, Τότε ναι, ακριβώ ναι, ναι. είχε γίνει η απαγωγή του Κράιπε. Μια απαγωγή που, αν πρόσεξες με στο κείμενο, στα, στο, στο, έχω βάλει στο στόμα κάποιου ήρωα, αν ωφέλισε τελικά. Ναι. Ε, δικά μου ναι. λόγια είναι. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνει γιατί προβάλλει. Τα, προβληματί... τα αντίπεινα. Τα Ήταν οι λόγια εντυπωσιασμού και μόνο η απαγωγή του, χωρί να μετρήσουν τα αντίπεινα που θα υπάρξουν. Εκατοντάδε τα θύματα. Εκατοντάδε χιλιάδες απορφανισμένα ορφανά παιδιά, ε, καμένα χωριά. Δεν ξέρω. Δε, δεν, δεν, δεν είμαι κριτή τη ιστορία. Αλλά ο καθένα έχει το μυαλό να μπορεί να το καταλάβει μόνο του. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό που το διάβασα και το ξαναδιάβασα και το έχουν διαβάσει και πολλοί φίλοι και γνωστοί μου, γνωστοί μου κάποιο το διάβασε, φαίνεται και στην Αθήνα, διότι εγώ πληροφορήθηκα ότι σε λίγε μέρε σε έχω καλέσει σε ένα χώρο που συνήθω καλούν ανεγνωρισμένους συγγραφεί και ανθρώπου που έχουν γράψει, που κάτι, που κάτι λένε. Α, καλούν Ιανό, παντού. Ναι, στην Αθήνα και εγώ. διαβάζω, μου έρχονται τα mail του και πολλέ φορέ διαβάζω πρόσωπα πολύ προβεβλημένα και πολύ σοβαρά. Ε... Και έμαθα ότι σε κάλασαν εκεί. Το διάβασα εγώ... να κάνει παρουσίαση. Ήταν έκπληξη το τηλέφωνο του φίλου πλέον, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν είμαστε έναν τίποτε, του Κωστή του Καζαμιάκη, ο οποίο έχει γεννηθεί στο Εράκλειο εδώ. Και ο, του κάναν δώρο, ο αδερφό του μάλιστα, αυτό το βιβλίο, το διάβασε μου λέει: Θέλω να έρθει να το παρουσιάσουμε. Θέλω να έρθείτε πληθυντικό. Mm. Γιατί τώρα βέβαια δεν μιλάμε πληθυντικό πια, έχουμε έχουν περάσει από τότε ε, τρει μήνε σχεδόν, από τότε που το πρωτοδιάβασε και μιλήσαμε. Είμαστε σε επικοινωνία κάθε μία ή δύο μέρες. Έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με πάρα πολλοί κόσμο. Έχει βάλει εκλεκτούς ομιλητές, επιλογές δικές του. Έχει ε, τον καθηγητή, τον κριτικό, τον κύριο Κοπιδάκη, τον Μιχάλη. Έχει ε, τον κριτικό επίσης η συγγραφέα, Γιάννη Δρακάκη, αρχιτέκτονα. Το Σταύρο, το Θεοδωράκη. Mm. Ε, και εγώ ζήτησα να είναι η κυρία εκλεκτου ομιλητες επιλογες δικε του εχει τον καθηγητη τον κριτικο τον κυριο κοπιδακη τον μιχαλη εχει τον κριτικο επιση συγγραφεα γιαννη δρακακη αρχιτεκτονα το πρόσωπο που... Με έμπασε στον πολιτισμό τη εβραϊκή κοινότητα τη Κρήτη mm. με μια απίστευτη καλοσύνη και μια ανιδιοτέλεια που με συγκινεί πάντα. Όπω και ο, οι υπόλοιποι oh. που παρή, μα, παρήχαν κάθε είδου ε, βοήθεια, συνδρομή, όπω α πούμε ο Κωστή Ομαμαλάκη, ο, ο Εραγκή Οπυριγιανάκη. Έχω να πω ο, πάρα πολλά πράγματα. Από διαφορετικό τομέα αυτό που αυτό που mm. είπε η έρευνα. Mm. Δεν θα ήθελα να γράψω από τη φαντασία μου ένα βιβλίο. αλλά Ήθελα να βάλω τον κόσμο που θα το διαβάσει στη λογική της αναζήτησης στην οποία ε, έχω εμπλέξει ένα πρόσωπο ε, το οποίο ούτε καν το όνομα το αναφέρεται, όπως είδες Εσύ μέσα. Στο θέλω, ναι. Ναι, ναι. ναι, ο οποίος είναι και παρόν και απόν, διότι μαθαίνει τα περιστατικά. Ε, βέβαια, εδώ είναι πάρα πολλά. Είναι κάποιες τεχνικές που είναι και αφηγηματικές τεχνικές τις οποίες έχω ακολουθήσει Πολύ κόπο, Γιώργο. Πολύ κόπο. Εγώ δηλαδή το θεώρησα έβριμα αυτό. Γραμμένο ότι, με την ότι τελευταία. Τρεις φορές. Ότι το θεώρησα εύρημα συγγραφικό, έφτασα στην τελευταία σελίδα σε για να καταλάβω το ερώτημα τη πρώτη. Ε, <laughs> δηλαδή πέρασα ε, το βιβλίο ολόκληρο με την αγωνία μου να δω τι απέγινε. Ζή, ε, 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 τι, τι έγινε, Τι έγινε αυτό ο άνθρωπο, πώ έφυγε. Υπάρχουν <laughs> ιστορήματα ναι. που έχουν. Κλειστό τέλο και τελείωσε. Ναι. Και άλλο που έχω ανοιχτό τέλο. Προτιμώ να έχω ένα διαρκή διάλογο με τον αναγνώστη μου mm. και προτιμώ ο άνθρωπο θα τον διαβάσει, ο Γιώργο Οχιντιράκη σήμερα ή κάποιο αν υπάρξει μελλοντικό που λέω, να έχω πάντα ένα διάλογο μαζί του. Να, ο ο αναγνώστη mm. ενό βιβλίου δεν είναι ο παθητικό δέχτη είναι συνδημιουργό. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Δεν είναι μόνο που το λέει μια σύγχρονη λογοτεχνική θεωρία. Είναι και το βαθύτερο πιστεύω μου. Διότι είμαι φανατικό αναγνώστη. Και εγώ διαβάζω και διαβάζω πάρα 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 πολύ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνει ότι ο διάλογο με τον συγγραφέα είναι διαρκή, είναι αέναο. Εκεί λοιπόν αυτό ο διάλογο. Σου δίνει και την ευκαιρία να σκεφτείς και άλλα πράγματα. Θα σου αποκαλύψω ότι πάρα πολλέ φορέ σε πολλά βιβλία μου έρχονται αναγνώστε που λένε πράγματα τα οποία ούτε εγώ είχα προσέξει και τα οποία προκύπτουν μέσα από το βιβλίο. Γιατί, Γιατί είναι η ροή τέτοια και είναι. Δεν μπορεί να γράψει ένα μυθιστόρημα αν είναι μόνο μια αφήγηση. Ε, είναι. Το, είμαι εγώ, είναι η συγκρότησή μου, είναι το όποια στάση απέναντι στη ζωή έχω, το όποια φιλοσοφική θεώρηση μπορεί να έχω απέναντι στη ζωή. Μπορεί να έχω, μπορεί να μην έχω. Αυτά όλα βγαίνουν γιατί το βιβλίο είναι ο καθρέφτη μου. Αν το κοιτάξει, θα δει εμένα. Σε... Όποιο βιβλίο κοιτάξει, θα δει στο συγγραφέα μέσα. Υπάρχει ο συγγραφέα. Και μπορεί να μην υπάρχει ω ήρωα του μυθιστορήματο, αλλά υπάρχει πίσω από την κάθε λέξη και υπάρχει στου χαρακτήρε μέσα κομμάτια του, κομμάτια του περίγυρου του και κομμάτια των βιωμάτων του. Εγώ το έχω καταλάβει. Χαίρομαι που κάνω μια τέτοια συζήτηση Εγώ μαζί σου. Το έχω εσύ. καταλάβει. ότι εδώ μέσα περιέρχεται είναι και η ζωή σου. Και η, λατρεία σου και οι αγάπε, όπω είπε, η αγάπη και όλα τα πράγματα αυτά. Ναι. Γι' αυτό και πολλέ φορέ ίσω καταλαβαίνω περισσότερα πράγματα από ένα κοινό αναγνώστη του βιβλίου που λέει Καλό είναι. Βλέπω εδώ μέσα πράγματα τη ψυχή σου, των αισθημάτων σου. Λοιπόν, με ρώτησε πριν από λίγο, εμένα γιατί με κάλεσε. Να σου πω όμω για την εκδήλωση του Ιανουαρίου. Ναι, στον ναι, ο κ. Καζαμαϊκή ανέλαβε αυτή την εκδήλωση. Είναι την Τετάρτη 20 Μαρτίου. Και εντάξει, δεν έχω κάνει και πάρα πολλέ παρουσιάσει βιβλίο στην Αθήνα. Αυτό το βιβλίο προέρχεται από μικρό εκδοτικό οίκο και καταλαβαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα περαιτέρω προβολή. Και είναι τιμητικό για μένα. Αν και από ό,τι βλέπω, τα βιβλία ευτυχώ υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώ υπάρχουν άνθρωποι που τα διαβάζουν. Και ευτυχώ μπορούμε να γράφουμε. Ακόμα. Να επισημάνω κάτι που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια: Ότι είναι το μόνο βιβλίο που μιλάει για συγκεκριμένο τόπο. Γιατί στα, στα προηγούμενα βιβλία σου, ε, εγώ καταλάβαινα ότι είναι στην Κρήτη. Όχι, αλλά η, η πήγαινε πολυφίλη... να το διαβάσει και ένας Αθηναίος και ένα Μακεδόνας και να θεωρεί ότι είναι στον τόπο του. Ε, ναι, κοίταξε. Όλα τα βιβλία έχουν σημείο αναφορά στην Κρήτη. Η πολυφίλη του προηγούμενου ήταν η Πεληurgia του Χάνδακα, το θυμάσαι. Ε, ε, είναι συγκεκριμένε οι αναφορέ. Εγώ γράφω για την Κρήτη. Αλλά ξέρει, σκέφτομαι ότι όταν μιλάω για την Κρήτη, μιλάω για τον κόσμο. Mm. Είναι ο τόπο που ξέρω, είναι τα βιώματά μου, αλλά τα ανθρώπινα προβλήματα δεν είναι διαφορετικά του κρητικού, του κινέζου, του Ινδού. Ε, διαβάζω, α πούμε, Ιαπωνέζικη λογοτεχνία, μεταφρασμένη βέβαια, όπω καταλαβαίνει, ή Λατινοαμερικάνικη ζω αυτό το χώρο, το γνωρίζω καλύτερα, γι' αυτό και πιστεύω στη δύναμη της λογοτεχνίας. Δηλαδή, ένας τόπος που διαμορφώνεται από τη λογοτεχνία είναι ένας άλλος τόπος. Δίνει μια άλλη έγκλη. Ε, ο τόπος όπου περπατούν, στον οποίο περπατούν οι λογοτεχνικοί ήρωες, έχει ένα, μια διαφορετική εικόνα στο μυαλό των ανθρώπων. Αποτυπώνεται καλύτερα. Ε, πιστεύω μου είναι αυτό. Κυρίε και κύρι... Πέρασε μισή ώρα κουβεντιάδων με τον Νίκο Ψηλάκη που θα μπορούσαν να και μία και δύο και τρει και πέντε. με ρώτησε πριν να μπούμε μέσα, εμένα γιατί με κάλεσες. Εσείς τώρα θα καταλάβετε μετά από κουβέντα μισή ώρα γιατί τον κάλεσες. Γιατί είναι, όταν μιλάει ο Νίκος ο Ψηλάκης και αφαιθεί και αισθανθεί εμπιστοσύνη, ανοίγει την καρδιά του, την ψυχή του και γεμίζει ο κόσμος αισθήματα. Εσύ φταίς γι' αυτό. Εγώ φταίω γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, Μίλησα, μιλήσαμε πολλή ώρα για το βιβλίο αυτό και οι θάλασσες σωπαίνουν που από τη στιγμή που κυκλοφόρησε έχει, μεγάλε έχει μεγάλες πωλήσει, αλλά σας το συνιστώ. Αν δεν το έχετε πάρει, πάρτε το, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνα. Σιγά σιγά διαβάστε το, σελίδα σελίδα. Δεν είναι από αυτά που, τα βιβλία που φιλομετρούνται και περνάει η ώρα. Σιγά σιγά. Θα ανακαλύψετε ένα κόσμο διαφορετικό. Ένα κόσμο γεμάτο αγάπη γεμάτο αισθήματα, ιστορία, ένα κόσμο, τον κόσμο αυτόν του Νίκου του Ψηλάκη. Νίκο, σε ευχαριστώ. Γιώργο μου, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά του συνεργάτε σου εδώ ε, για το ωραίο κλίμα που δημιουργήσατε και με τιμήσατε απόψε. Καλό βράδυ ναι, να έχουμε. Να είσαι καλά. Και καλή επιτυχία στην εκπομπή. Το, το και, στο και στο το κανάλι το πιοκίνιο. καινούριο. Και στο κανάλι το καινούριο. <laughs> Εύχομαι όσο πιο ψηλά μπορείς. Ευχαριστούμε πολύ. Γίνεται όσο πιο ψηλά γίνεται.